Καλημέρα κύριε Κασάση. Καλημέρα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι θερμά εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Από και εγώ ευχαριστώ. Κρατάτε, έχετε συνεχή, θέλετε συνεχή ενημέρωση. Τι να κάνω. Και... έχουμε, ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τις διαστροφές μας. Έχουμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή και ασχολούμαστε. Λοιπόν, εγώ που σας είπα και χθες ιδιωτικώς, θα ξεκινήσω από την Ανατολή και μετά θα έρθω προς τα δω. Θα ξεκινήσω από την αγαπημένη μου γέφυρα στο Χαμέζι. Πείτε μου λίγο τι γίνεται, έτσι θα ξεκινήσω την κουβέντα μας. Κοιτάξτε, κύριε Πεντεδί μου, είχαμε βάλει ένα συγκεκριμένο πλάνο στην γέφυρα Χαμεζίου. Είχαμε δεσμευτεί για κάποια πράγματα. Δυστυχώς, κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν μας καθυστερούν για λίγο καιρό ακόμη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της επιλογής των στοιχείων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν πάνω στην γέφυρα, για τα οποία στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ έκρινε ότι δεν απέρριψε την πρόταση του είδους στοιχείων τα οποία είχε προτείνει ο ανάδοχος, προκειμένου να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν στην γέφυρα του Χαμεζίου. Αυτό καθυστέρησε τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει γίνει από εκεί και πέρα, και για να μπει και ένα τέλος στις συνεχείς αναβολές του θέματος, και σας το λέω και σαν είδηση αυτό, είναι ότι χθες στάλθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνιακών Έργων, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, με σύμφωνη γνώμη βέβαια της διοίκησης του ΟΑΚ, στάλθηκε μια ειδική πρόσκληση προς την ανάδοχο κοινοπραξία, που ουσιαστικά η ειδική πρόσκληση αυτή αναφέρει ότι θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι τις 16 Απριλίου, που είναι και οριστική ημερομηνία. Να πούμε για την ειδική πρόσκληση. Η ειδική πρόσκληση είναι το τελευταίο όπλο το οποίο υπάρχει στο προστάσιο της διοίκησης, τέλος πάντων της αναθέτουσης αρχής, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι κάτι θελοποιηθεί εντός των ημερών που θέτει στον ανάδοχο. Άρα λοιπόν έχουν μπει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι μια επιπλέον πίεση που ασκείται, να το πω εγώ έτσι, είναι και λίγο. Έτσι, η ίστατη πίεση που ασκείται. Διότι είναι ουσιαστικά η απειλή της έκπτωσης του αναδόχου. Ελπίζω πολύ να μην πάμε σε κάτι τέτοιο, βεβαίως. Εφόσον αυτό δεν τηρηθεί στις ημερομηνίες που... Κοιτάξτε, είτε, είναι λίγο κουραστικό και εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Εγώ κατανοώ τις δυσκολίες. Αυτό το έργο έχει πάρα πολλές δυσκολίες και όσοι το βλέπουν απ' έξω δεν μπορούν να καταλάβουν τις δυσκολίες τις οποίες υπήρχαν. Οι δυσκολίες οι οποίες δυστυχώς συνεχίστηκαν και στην τελευταία εργολαβία που έγινε, διότι κύριε Πεντεδί μου, όταν μια εργολαβία μικρή, έστω της τάξης των 2 εκατομμυρίων, την παίρνει κάποιος ανάδοχος ο οποίος δίνει μια τεράστια έκπτωση, στην οποία όμως σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να την αποτρέψεις. Αυτό χτυπάει ένα καμπανάκι ότι τα πράγματα στο έργο μπορεί να πάνε άσχημα. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά ότι το έργο, να το πούμε έτσι και να το κρατάμε και οι κρατές μας, μπαίνει μέσα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ξέρετε ότι έγινε η υποκατάσταση του αναδόχου, ναι, που είχε δώσει την έκπτωση, αλλά βάσει της νομοθεσίας το νέο σχήμα που μπήκε έπρεπε να έχει την ίδια προσφορά, δηλαδή ακολούθησε τα ίδια δεδομένα που είχε και ο πρώτος ανάδοχος. Άρα αυτό το πράγμα συνεχίστηκε. Έγινε μια καλή προσπάθεια από τον ανάδοχο αυτόν. Εντάξει, φτάσαμε τώρα στο τέλος. Δεν θεωρώ ότι η πρόσκληση αυτή θα καταλήξει στο... είναι απευταία η οποιαδήποτε εξέλιξη, κακή εξέλιξη, έκπτωση. Ναι, έκπτωση εννοείται. Είναι όμως η τελευταία πίεση η οποία υπάρχει, που βάζει ένα ορόσημο ότι 16 Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα δηλαδή. Λίγο πριν το Πάσχα. Ίσως και λίγο λιγότερο, έθιμα ακριβώς ημερομηνία, νομίζω ότι είναι 13 ή 16 Απριλίου, κάτι τέτοιο είναι, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να έχει τελειώσει πλήρως το έργο αυτό. Μακάρι και εγώ το απεύχομαι, ενώ να φτάσουμε στην αρνητική εξέλιξη έκπτωσης, και το λέω γι' αυτό, αντιλαμβάνεστε, ή το λέω γιατί μετά θα πρέπει προφανώς να μπούμε σε μια νέα διαδικασία. Να πω βέβαια, αν μου επιτρέπετε, ότι έχουν μείνει λίγα πράγματα για το έργο. Ναι, δηλαδή, το βλέπω και εγώ από φωτογραφίες και βίντεο της περιοχής. Να πούμε για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι ουσιαστικά από τη στιγμή εκκρεμεί η μόνωση της γέφυρας, τα ασφαλτικά πάνω στη γέφυρα, τα στοιχεία ασφαλείας που σας είπα πριν, που είναι έτσι η πιο βασική προμήθεια που γίνεται και η πιο έτσι οικονομικά βαριά, ας το πούμε, προμήθεια. Και από εκεί πέρα είναι και η διαμόρφωση της λωρίδας εξόδου προς την Σκοπή, που όλα αυτά έχουν μπει σε ένα έγγραφο το οποίο στάθηκε στον ανάδοχο με συγκεκριμένες ημερομηνίες, να τα τελειώσει, να τα περαιώσει
Με τελευταία ημερομηνία αυτή που σας είπα. Εκτιμάται πάντως ότι είναι ένα χρονοδιάγραμμα αυτό μέχρι τις 13-16 Απριλίου που μπορεί να το πιάσει προφανώς. Εύλογο. Εύλογο. Αυτή είναι η λογική της πρόσκλησης. Mm-hmm. Τάσει σε ένα εύλογο, μια εύλογη προθεσμία, προκειμένου εργασίες που πρέπει να γίνουν, να γίνουν, αλλά με την πίεση ότι αν δεν πάνε τα πράγματα στις ημερομηνίες που λες, θα καταφύγει στο τελευταίο μέσο που σου δίνει ο νόμος. Τα έχουμε κακά ξεμπερδέματα κοινώς, να το πω εγώ. Στο άλλο δρόμο που επίσης αντιλαμβάνομαι ότι πιέζουν οι προθέσεις. Εκτίμηση πάντως είναι τα πράγματα πάνε καλά στο Χανέζι. Για μια φορά ακόμη και εγώ νιώθω και... το λέω ξεκάθαρα ότι νιώθω και άσχημα γι' αυτό, γιατί προέκυψε αυτό το θέμα με τα Στιθέα. Δεν το είχαμε εκτιμήσει ότι θα υπάρξει τέτοια έτσι εμπλοκή στο είδος των Στιθέων που θα προμηθευτούμε. Mm-hmm. Εντάξει, βγήκαμε αυτός χρόνο και προφανώς υπάρχει μια μεγάλη συγγνώμη προς τους ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονται και εντάξει, είναι υποτιμολικό να λέμε ότι η γέφυρα είναι γέφυρα των στεναγμών, δεν είναι γέφυρα των στεναγμών τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων... Το περιμένουν χρόνια αυτό το έργο οι κάτοικοι της Ανατολικής Κρήτης, δεν έχουν και άλλα, δεν έχουν και ΒΟΑΚ, βλέπετε εκεί, και αντιλαμβάνεστε τώρα, έχει ιδιαίτερη αξία για αυτούς να ολοκληρωθεί επιτέλους η γέφυρα στο Χαμέζι. Εντάξει, το οφείλουμε κιόλας για στους ανθρώπους της πολύ αυτής όμορφης περιοχής του νησιού, που την έχουμε και λίγο ξεχασμένη. Πάμε στον άλλον δρόμο τώρα, που 31 Μαρτίου και εκεί έχουμε μια προθεσμία που εκπνέει. Μιλώ για το δρόμο της Μεσαράς. Πήγατε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην εβδομάδα, τις προηγούμενες ημέρες. Θα μου πείτε, μέρες συνεχώς κάνουμε αυτοσύρες, είμαστε συνεχώς εκτός γραφείου, γιατί να σας πω ότι πέσω από τα έργα στην Ανατολική Κρήτη, υπάρχουν τα τεράστια προβλήματα που έχουμε στη Δυτική Κρήτη. Ναι, θα έρθω και σε αυτά, εννοείται. Ο ΟΑΚ έχει πάρει έναν πολύ ενεργό ρόλο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των βλαβών στο ΒΟΑΚ. Ναι. Θα έρθω και σε αυτό σίγουρα. Ναι. Θέμα. Mm. Το άλλο θέμα είναι γνωστό και είναι υπό έλεγχο. Να πούμε ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας το έργο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αναγκαία η παράδοση μέχρι 31 Απριλίου του 19 για την βασική αρτηρία. Τι σημαίνει βασική αρτηρία? Σημαίνει ότι κατά την λογική των τεχνοκρατών και της Διαχειριστικής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελέγχει, είναι ότι θα πρέπει να μπορεί να διέρθει, δύναται να μπορέσει να περάσει ένα αυτοκίνητο κατά μήκος της αρτηρίας αυτής. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι θέλω να το διαχωρίσω από την λειτουργικό, από το να δοθεί ο δρόμος σε χρήση για τον απλό οδηγό. Δεν θεροβατούμε. Ξέρουμε ότι 31 Τρίτου δεν θα είναι ο δρόμος έτοιμος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το οποιοδήποτε αυτοκίνητο στην περιοχή. Όμως, ο στόχος ο οποίος λέει ότι 31 Τρίτου θα πρέπει η αρτηρία αυτή να είναι λειτουργική στο μεγαλύτερο μέρος της, δηλαδή στα 6-6,5 χιλιόμετρα από τα 7 περίπου, 7 και κάτι που είναι η συνολικά, να μπορεί να δίνεται να διέρθει ένα αυτοκίνητο, αυτό είναι αυτό το οποίο παλεύουμε, αυτό είναι το οποίο είναι αποδεκτό, ώστε να μην επιστραφούν και να μην πληρωθούν πρόστιμα για το δρόμο αυτόν. Και ουσιαστικά αφήνει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αμέσως μετά, δηλαδή εντός του Απριλίου, αρχές του Απριλίου, να ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα, να γίνουν και οι υπόλοιπες επεμβάσεις, ώστε ο δρόμος να είναι πλήρως λειτουργικός και να μπορέσει να δοθεί σε χρήση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο δουλεύουμε. Τώρα, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Ο καιρός δυστυχώς δεν μας πήγε καλά φέτος. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Και ενδεχομένως να υπάρξουν ακόμα κάποιες περιπτώσεις, έτσι, τέλος πάντων να υπάρξουν κάποια καιρικά φαινόμενα. Έχουν βγει εκτός προθεσμιών, από τις συμφωνημένες προθεσμίες εννοώ, οι ανάδοχοι. Mm-hmm. Αυτό πάλι και στην περίπτωση αυτή έχει οδηγήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΟΑΚ και τη διοίκηση του ΟΑΚ να αποστείλει, και αυτό χθες έγινε, επίσης μια ειδική πρόσκληση προς τους αναδόχους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο, δηλαδή τα πράγματα εκεί είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει την 31 Τρίτου, ναι, με συγκεκριμένες ημερομηνίες πλέον, διότι σας λέω ότι έχουν παραβιαστεί αποκλειστικές προθεσμίες που είχαν συμφωνηθεί από κοινού και χωρίς επιφύλαξη από τους αναδόχους. Κατανοούμε τα προβλήματα, όμως η διοίκηση πρέπει και η υπηρεσία πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου.
Προφανώς. Και να εξασφαλίσουμε μέχρι τελευταία στιγμή ότι τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Σε αυτή την περίπτωση, μιλώ για το δρόμο της Μεσαράς. Κύριε Κασάση, ισχύει αυτό που αναφέραμε, που λέγατε και πριν σε σχέση με τη γέφυρα στο Χαμέζι, δηλαδή ότι ουσιαστικά το έργο το πήρανε με πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση και αυτό στην πορεία φτάνει στο να μπαίνει ένα έργο μέσα και άρα υπάρχουν καθυστερήσεις, ή έχει να κάνει μόνο με τα έκτακτα, με τις τεχνικές δυσκολίες, με τον καιρό που δεν βοήθησε και δεν τηρήθηκαν οι αποκλειστικές προθεσμίες? Εάν θέλετε τη γνώμη μου, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Σίγουρα το ποσοστό της έκπτωσης ήταν και εκεί, δεν ήταν τόσο μεγάλο, αλλά ήταν αρκετά μεγάλο και εκεί. Ναι. Δηλαδή, αυτό να ξέρετε ότι όταν κάποια κοινοπραξία δίνει κάποια έκπτωση, μια προσφορά με μια έκπτωση, οφείλει πριν να γνωρίζει τις δυσκολίες του έργου. Εγώ θα πω ότι επειδή το έζησα το έργο, το ζω καθημερινά και πάρα πολύ κοντά, οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν εκεί πέρα από τον καιρό ήταν τεράστιες. Mm. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που αυτή είναι η τρίτη εργολαβία που προσπαθεί να τελειώσει αυτό το έργο, το πολύπαθο έργο. Δηλαδή υπάρχουν τα οποία όμως, ας μην αναζητήσουμε τα αίτια τώρα, αυτό θέλει μια... Όχι, εντάξει, έτσι, έναν απολογισμό να γίνει μετά, βέβαια, όταν με το καλό δοθεί κυκλοφορία και το χαίρονται τέλος πάντων και το αξιοποιούν οι κάτοικοι και η τοπική παραγωγή και η οικονομία της περιοχής, να γίνει μια κριτική στο θέμα αυτό. Δηλαδή, πώς ακριβώς γίνανε οι μελέτες του έργου αυτού που έγιναν την περίοδο του 2000, ποια ήταν η χάραξη του δρόμου και με τι μελέτες κρίθηκε σωστή αυτή η χάραξη. Τα γεωλογικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία μας αφήνουν έκπληκτους, όχι μόνο την υπηρεσία, αλλά και όλους τους μελετητές οι οποίοι, και τους δικούς μας συμβούλους του Υπουργείου και του ΟΑΚ που πάνε εκεί, είναι ο αριθμός τους, το είδος τους και η συχνότητά τους είναι φοβερή, ενώ στη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία περνάει η χάραξη. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι. Αυτό λοιπόν, άρα εκεί λοιπόν ρίχνω και ένα έτσι δίκιο στον ανάδοχο που έκανε την προσφορά του, ότι για να φτάσει το ερώτημά σας τη έκπτωση που έκανε, ότι δεν είχε και αυτό την πλήρη εικόνα των γεωλογικών δυσκολιών που υπήρχαν στο έργο αυτό. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, αλλά όπως είπατε και εσείς, σε επόμενο χρόνο, σε άλλο χρόνο. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να την κάνουμε. Και όχι εν θερμό, δηλαδή και να γίνει μια δίκαιη αποτίμηση για να αποφευθούν λάθη και στο μέλλον. Πάντως, ξέρετε, μιλώντας, σας διακόπτω, αλλά μιλώντας με ανθρώπους της περιοχής, ενώ από ανθρώπους που κατοικούν εκεί και περιμένουν και αυτοί πώς και πώς το δρόμο, η αλήθεια είναι ότι μου εκφράζουν έτσι την, πώς να το πω, μια ανασφάλεια ακόμα και για τη στιγμή που θα δοθεί στην κυκλοφορία αυτός ο δρόμος, ότι ουσιαστικά λένε ότι έτσι όπως τα βλέπουν τα πράγματα, προφανώς λόγω και των γεωλογικών φαινομένων κτλ., ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λένε ότι ουσιαστικά θα είναι ένας δρόμος αδιάβατος, ένας δρόμος μόνο για το καλοκαίρι, μου λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι έτσι που ξέρουν την περιοχή καλά και κατοικούν και εκεί. Εγώ να πω ότι φέτος είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Είχαμε από την αρχή του χειμώνα ένα μεγάλο άγχος πώς θα ανταποκριθεί το έργο αυτό σε σχέση με τα τεχνικά, με τις τεχνικές επεμβάσεις που είχαν γίνει, ενώ γεωτεχνικής φύσεως. Η αλήθεια είναι ότι το έργο συμπεριφέρθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Το λέω αυτό γιατί προφανώς οι τεχνικές εξελίσσονται, οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Έχουν γίνει οι επεμβάσεις που έχουν γίνει κατόπιν πάρα πολλής μελέτης πλέον. Το λέω γιατί αστοχήσαν προηγούμενες επεμβάσεις και τώρα πλέον δεν υπήρχε περιθώριο άλλης αστοχίας. Δηλαδή, λάβαμε υπόψη τα προηγούμενα προβλήματα και πλέον και οι προηγούμενοι μελετητές και οι καινούργιοι μελετητές έπρεπε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ουσιαστικά εξ αρχής. Δοθήκαν χρήματα, αρκετά επιπλέον χρήματα από το Υπουργείο Υποδομών, από εθνικούς πόρους, ώστε να γίνουν οι επεμβάσεις σε τρία σημεία στα οποία υπήρξαν κατολισθήσεις. Αυτές οι κατολισθήσεις τώρα λειτουργήσαν σωστά. Οι επεμβάσεις που γίνανε για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων, όσα είχαν γίνει μέχρι την τελευταία έντονη κακοκαιρία, λειτουργήσε καλά. Είμαστε ικανοποιημένοι, δεν περιμέναμε πιο πολλά πράγματα να γίνουν. Θέλω να καταλήξω ότι έχει γίνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, ώστε να μπορέσει ο δρόμος να είναι ασφαλής. Και από εκεί πέρα, εγώ το έχω πει ο ίδιος και το ξαναλέω, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ο δρόμος αυτός θα είναι υπό παρακολούθηση. Δηλαδή, το Υπουργείο, μάλιστα κάποια στιγμή, ο Γενικός Διευθυντής είχε πει ότι το γνωρίζουμε από τώρα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καινούργια εργολαβία, η οποία θα συντηρεί και θα επεμβαίνει, όχι πυροσβεστικά, αλλά οριστικά, με νέες επεμβάσεις όπου χρειαστεί, ώστε σιγά σιγά να θωρακίσουμε το δρόμο αυτόν από όλες τις απόψεις να είναι κατά το δυνατόν ασφαλής. Όσο το δυνατόν ασφαλέστερος, προφανώς. Τώρα οι κάτοικοι βέβαια πάντα ξέρουν τον τόπο τους πολύ καλύτερα από αυτούς που έρχονται να φτιάξουν κάτι εκεί. Όμως αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι τεχνικά έχουν γίνει ό,τι ήταν
πραγματικά εφικτό, δυνατό και χωρίς να λυπηθούμε στο κομμάτι της ασφάλειας χρήματα, ώστε τα πράγματα να πάνε κάτω δυνατόν καλύτερα. Δεν μπορώ να πω μακάρι, κάτι άλλο. Μακάρι, μακάρι. Όχι, να μην πείτε τίποτα άλλο. Τους άλλους μπροστά μας το έχουμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Επειδή με πιέζει και ο χρόνος, όπως πάντα το γνωρίζετε και εσείς, θέλω να έρθω λίγο και στα δυτικά του νησιού. Τα πήραμε με τη σειρά να φτάσουμε και στο δυτικό άκρο, στα Χανιά που ακόμα δοκιμάζονται, μετρούν πληγές από την κακοκαιρία. Όντως, είπατε και εσείς ότι ο ΆΚΑ έχει αναλάβει ένα πολύ ενεργό μέρος. Έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, με συγχωρείτε, στην αποκατάσταση ζημιών, καταστροφών, βραχοπτώσεων, χωμάτων στον ΒΟΑΚΑ και σε σημεία. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, δίνεται μια μάχη με τον χρόνο. Πραγματικά, να σας πω ότι τα σημεία τα οποία εμείς έχουμε εντοπίσει δεν είναι μόνο στη Δυτική Κρήτη. Υπάρχουν πολύ επικίνδυνα σημεία και στο νομό, στην περιφερειακή νότα Ηρακλείου, στην περιοχή των Σισών, Φόδελε, αλλά και πιο ανατολικά προς το Βραχάση, που και εκεί γίνανε κατολιστικά φαινόμενα. Η εντολή που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι μας ζητήθηκε να έχουμε με κατεπίγουσα διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο να αρχίσει η αποκατάσταση από τα δυτικά. Εμείς σαν ΟΑΚ κρίναμε ότι και προτείναμε στις μελέτες που θα γίνουν να συμπεριληφθούν προφανώς και τα σημεία στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, και περιμένουμε αυτό να γίνει αποδεκτό και από το Υπουργείο. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι έχει γίνει μια πολύ έτσι έντονη δουλειά τις προηγούμενες μέρες, από τις 28 Δευτέρου που μας ανατέθηκε ο ρόλος αυτός, για να γίνουν οι γεωτεχνικές έρευνες με γεωτρήσεις διερευνητικές στα δύο πιο κρίσιμα σημεία που είναι και μεγάλη προτεραιότητα, και αναφέρομαι στα μεγάλα χωράφια στην περιοχή της Αρχαίας Απτέρας, λίγο πριν τη Σούδα είναι αυτό, ανατολικά, και στο σημείο του Σταλού, που ουσιαστικά η κυκλοφορία γίνεται με πάρα πολλά προβλήματα από τις αρχές Ιανουαρίου, και το οποίο σε συνδυασμό με τις ζημιές που έχουν γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, κυρίως αναφέρομαι στη γέφυρα του Πλατανιά, εν δυνάμει μπορεί να καταστήσουν τη Δυτική Κρήτη μη προσβάσιμη. Μη προσβάσιμη, βέβαια, σωστό. Και οι περιοχές δηλαδή προς την Κίσαμο και προς το Νότια Κρήτη να μην έχουν καμία δυνατότητα πρόσβαση από τη μεριά του δικτύου, του εθνικού ή του επαρχιακού. Γιατί και εκεί υπάρχει μια παλιά γέφυρα, μια γέφυρα η οποία φτιάχτηκε από το στρατό περιορισμένων δυνατοτήτων. Άρα λοιπόν αυτά τα λέω όλα για να σας πω ότι, το επίγον για μας είναι η επεμβάση στο σταλό και στα μεγάλα χωράφια, χωρίς να αφήνουμε απ' έξω τα υπόλοιπα σημεία, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Όχι, αλλά προφανώς οφείλετε και εσείς να ιεραρχήσετε τώρα, έτσι, να δείτε πού θα ρίξετε πρώτα το βάρος. Ναι. Έχει γίνει η προεργασία με το Υπουργείο, στάλθηκε το τεχνικό δελτίο, είναι τάξης των 15 εκατομμυρίων για τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν τις άμεσες. Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται βάσει μελετών, δεν γίνονται δηλαδή αποσπασματικά. Οτιδήποτε γίνεται πάνω στο ΒΟΑΚ γίνεται βάση μελέτης. Άρα, όπως θα έρχονται οι μελέτες από τους μελετητές που τους έχουν ανατεθεί με κατεπίγουσα εντολή από το Υπουργείο να τις μελετήσουν, εμείς θα προχωράμε στα πλαίσια βέβαια του τυπικού, γιατί πρέπει να γίνει μια διαδικασία κατεπίγουσα μεν, αλλά ηλεκτρονική. Δηλαδή θέλει μια διαδικασία προσκλήσεων στους αναδόχους που πρέπει να δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις αυτά τα στάδια, προφανώς. Όμως προσπαθούμε, γίνεται κάθε προσπάθεια να μπούμε στο έργο στα δύο σημεία που σας είπα άμεσα, ώστε τον επόμενο 1,5-2 μήνες να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα εκεί, μακάρι, και να μην υπάρχει πρόβλημα να κοπεί η Δυτική Κρήτη. Ναι, σας άκουσα και χθες. Είναι και αυτό, ότι θα έρθουν και επισκέπτες. Περιμένουμε, έχουμε την τουριστική σεζόν να ξεκινά σε λίγο καιρό, έως τέλος Απριλίου, δηλαδή πάνω κάτω, μέχρι έτσι, το Πάσχα, λίγο μετά. Κύριε Κασάση, εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε να δούμε? Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό γίνεται. Απλώς σας λέω ότι δεν ξέρω τη γραφειοκρατία που θα υπάρξει με το σύστημα το ηλεκτρονικό. Εμείς ήδη κάνουμε ό,τι μπορούμε, η προεργασία που κάνουμε σαν υπηρεσία, σαν διοίκηση, να μπορέσουμε να τα τρέξουμε τα πράγματα άμεσα όταν θα έχουμε το πράσινο φως. Από εκεί πέρα να σας πω ότι και να κλείσω, και γιατί να κουράζω, ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τις ζημιές που έχουν γίνει στο αρδευτικό δίκτυο κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Είναι μια, όπου το λέω γιατί ο ΑΚ, το άλλο του μεγάλο πόδι είναι στα αρδευτικά έργα, τα οποία αμέσως οι άνθρωποι μόλις θα φτάσουν στα σπίτια τους και θα έχουν πρόσβαση, αποκατασταθεί το δικό δίκτυο, θα αρχίσουν ουσιαστικά μετά να δουν τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί δεν μπορούν να αρδεύσουν τις περιουσίες τους, τα χωράφια τους. Έχει καταστραφεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το δίκτυο, και το ιδιωτικό και τον ΤΟΕΒ, αλλά και το πρωτεύον δίκτυο του αγωγού του ΟΑΚ, που αρδεύει όλη την ψηλή ζώνη, όλο τον κάμπο των Χανίων.
Αυτά είδαμε σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε. Η εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, δύσκολη. Ακούω, ναι. Δεν είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή όπως είναι οι δρόμοι. Αλλά είναι μια εξίσου μεγάλη προτεραιότητα, διότι έχει να κάνει με την, με την παραγωγή. Με την παραγωγή της περιοχής, την οικονομία της περιοχής. Εκεί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Πάλι η ΟΑΚ προσπαθεί να πάρει ένα ρόλο, να συντονίσει και τους ΤΟΕΒ, οι οποίοι δεν έχουν τεχνική επάρκεια να καταγράψουν τις ζημιές τους, να ζητήσουν τα χρήματα που πρέπει να ζητήσουν, να γίνουν οι προμήθειες. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας που γίνεται με τον χρόνο, με κάποιες προτεραιότητες. Εγώ, όπως ξέρετε, θα τα παρακολουθώ με τη βοήθεια τη δική σας, βεβαίως, πάντα, την εξέλιξη όλων αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τον χρόνο σας, κύριε Κασάση. Να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.